Το περασμένο Οκτώβριο, οι Ουκρανικές δυνάμεις και οι αποσχιστές που υποστηρίζονται από τη Ρωσία άρχισαν να αποσύρουν δυνάμεις και στρατιωτικό οπλισμό από τη γραμμή επαφής. Οι μάχες στο Λουχάνσκ, το Ντονέτσκ και το Ντομπάς ξεκίνησαν τον Απρίλιο του 2014. 13.000 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους μέχρι σήμερα. Η υγειονομική περίθαλψη έχει δεχτεί κέριο πλήγμα από τον πόλεμο. 1,3 εκατομμύρια κάτοικοι κατά μήκος της γραμμής επαφής έχουν ανάγκη ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Το χωριό Ζολότε 3 απέχει 2 χιλιόμετρα από τη ζώνη επαφής. Η πλειοψηφία των κατοίκων έχει φύγει λόγω του πολέμου. Έχουν μείνει πίσω μόνο οι ηλικιωμένοι. Κατά μήκος της γραμμής επαφής, το 30% των κατοίκων είναι πάνω από 60 ετών. Οι περισσότεροι πάσχουν από χρόνιες παθήσεις και το σύστημα περίθαλψης αγωνίζεται να ανταποκριθεί στις μεγάλες ανάγκες που υπάρχουν. Στο Ζολότε έχουμε 1628 καταγεγραμμένους ασθενείς. Κάθε Παρασκευή έρχεται γιατρός, εξετάζει τον κόσμο, γράφει συνταγές και κάνει μικροεπεμβάσεις. Τα περιστατικά με διαβήτη αυξάνονται. Το ίδιο η υπέρταση και τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Κυρίως όμως ο διαβήτης. Υπολογίζεται ότι 1500 νοσηλευτές και γιατροί έχουν εγκαταλείψει την εργασία τους στη γραμμή επαφής. Υπάρχουν μόνο 3 νοσοκόμες στην ιατρική κλινική του Ζολότε. Υποαμείβονται. Πρέπει να κάνουν και κατοίκων επισκέψεις. Πριν τον πόλεμο, είχαμε έναν παθολόγο, έναν γυναικολόγο και έναν παιδίατρο. Όταν ξεκίνησε, οι άνθρωποι που δούλευαν στην υγεία άρχισαν να φεύγουν, γιατί φοβόντουσαν. Η Ισπανική Υπηρεσία των Γιατρών του Κόσμου χρηματοδοτείται από το Γραφείο Ανθρωπιστικής Βοήθειας Ευρωπαϊκής Ένωσης, δραστηριοποιείται στο Λουχάνσκ από το 2015. Προσπαθεί να καλύψει το κενό με 2 κινητές ιατρικές μονάδες. Ανεβήκαμε σε μία από αυτές και κατευθυνθήκαμε στο Ζολότε 3. Στην ομάδα μας έχουμε ένα ψυχολόγο, μία ΜΕΑ, ένα γιατρό και μία νοσοκόμα. Κάθε μέρα πάμε κάπου αλλού. Υπάρχουν 9 μέρη που επισκεπτόμαστε. Σε κάθε ένα πάμε 2-3 φορές το μήνα. Οι γιατροί του κόσμου έχουν 40 ασθενείς κάθε μέρα. Τους εξετάζουν, τους δίνουν φάρμακα και τους συμβουλεύουν. Προσφέρουμε σύνθετες ιατρικές υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υγείας, παραπεμπτικά για δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια περίθαλψη και δωρεάν φάρμακα. Οι ανάγκες είναι πολλές και πολύ επίγουσες και το δίκτυο μεταφορών δεν έχει αποκατασταθεί. Υπάρχει μεγάλη έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού. Η Χαλίνα είναι 81 ετών, είναι χείρα, παίρνει σύνταξη 100 ευρώ. Επισκέπτεται την κλινική για ψυχολογική υποστήριξη και για να πάρει φάρμακα για το διαβήτη. Είναι πολύ δύσκολο για αυτήν να βρει εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα τόσο λόγω κόστους, όσο και λόγω απόστασης από κάποιο στελεχόμενο νοσοκομείο. Θεωρεί ότι οι κρατικές αρχές έχουν εγκαταλείψει εντελώς την περιοχή. Είμαστε στο κέντρο της περιοχής. Τώρα είμαστε πάνω στη γραμμή επαφής. Το κράτος μας έχει αφήσει στην τύχη μας. Κανείς δεν προσέχει τα κτίρια και τις κατοικίες που υπάρχουν γύρω μας. Είμαστε μόνοι μας. Η ανθρωπιστική βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι σταθερή κατά τη διάρκεια του πολέμου. Η βοήθεια κατευθύνεται και προς τις δύο πλευρές της γραμμής επαφής. Οι ανάγκες όμως είναι τεράστιες και υπάρχουν περιοχές που δεν ελέγχονται από την κυβέρνηση. Κάτι που είναι πολύ σημαντικό για όσους βοηθούν. Όσον αφορά στις ανάγκες στην περιοχή, θέτουμε τις προτεραιότητές μας και παρέχουμε βοήθεια όπου θεωρούμε ότι είναι αναγκαίο, αρκεί να μας παρέχεται πρόσβαση. Αρκεί οι εταίροι μας να έχουν πρόσβαση στον κόσμο που έχει ανάγκη. Είτε υπάρξει ειρηνευτική συμφωνία είτε όχι, θα υπάρχει ανάγκη για ανθρωπιστική βοήθεια για τουλάχιστον 1-2 χρόνια ακόμα. Δυστυχώς, η διεθνής χρηματοδότηση προς την Ανατολική Ουκρανία για υγειονομική περίθαλψη κάλυψε μόλις το 38% των αναγκών το 2018. Το 2014 κάλυπτε το 98%.